γράψανε με ένα ελληνικό χ την παρουσία της μάνας και σφίγγοντας τις χούφτες των χεριών τους ανηφορήσανε για τα μονοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Ο αγώνας για τη Λευτεριά και την ποθητή ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ήταν γεγονός. Οι Έλληνες της Κύπρου, μεθυσμένοι με το αθάνατο κρασί του 21, έζησαν σε μια ατμόσφαιρα ηρωισμού, αυτοθυσίας και πνευματικής ανάτασης. Σκηνές ελληνικής λεβεντιάς και αντριοσύνης, σκηνές που θύμιζαν την Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς και το Μανιάκι, ξανάζησαν με νέα δόξα στα κυπριακά βουνά της Πιτσιλιάς, του Μαχερά, του δικού μου, σε ολόκληρη τη Σκλαβαγή. Τα κυπριακά νιάτα ανέβαιναν στο εκρήωμα της Αγχώνης με τον εθνικό ύμνο, με το τυπερμάχο και το «Ότε κάτι ήρθες προς τον θάνατον». Στα πεδία των συγκρούσεων φώναζαν «Ζήτω η Ελλάδα!», δάκρυζε τότε της Κύπρου η ψυχή από χαρά και πόνο. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι ιερωμένοι στάθηκαν οπλαρχηγοί του αγώνα. Οι αγρότες, οι εργάτες, οι αστεί, οι γυναίκες, τα παιδιά έγιναν από άκρη σε άκρη πολεμιστές. Η ορθόδοξη πίστη και η ελληνική σημαία γίνονται σύμβολα αντίστασης και αγώνα. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πας στη Λευτεριά. Αντιχούν ακόμα και σήμερα τα λόγια του τελευταίου απαχωνιστέντα Ευαγόρα Παλικαρίδη, μόλις 18 χρονών. Ο Θεός θα μας βοηθήσει, ώστε σύντομα να συναντηθούμε ελεύθεροι. Πάνω απ' όλα είναι το καθήκον μας προς την πατρίδα. Θα εκπληρώσουμε πρώτα αυτό και μετά τα άλλα. Έγραφε ο αθάνατος Γρηγόρης Αυξεντίου πριν το ολοκαύτωμά του στο Μαχερά. Και όταν ο πατέρας του κλήθηκε από τους Άγγλους να αναγνωρίσει το καμένο σώμα του στο νεκροδομείο, αυτός με περηφάνεια χαμογέλασε για να μην δακρύσει μπροστά στους απάνθρωπους αυτιοκράτες. Ο Ανδρέας Παναγής, λίγα λεπτά πριν τον απαχωνισμό του, ζήτησε από τον δικηγόρο υπεράσπισής του να μεταφράσει στον Άγγλο διευθυντή των φυλακών ό,τι έχει μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων και ότι ο Χριστός με συγχώρησε για ό,τι τυχόν έκανα και πες του ότι τον συγχωρώ κι εγώ για αυτό που θα μου κάνει σε λίγο. Η συνέστηση ότι σύντομα η ψυχή μου θα φτερουγίζει γύρω από τον ένδοξο θρόνο του Ιησού με κάνει να χαίρω. Η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί σύντομα οι δοκιμασίες και οι θλίψεις θα σβήσουν και τότε θα μείνει ο καρπός του πνεύματος. Έγραφε στον αδελφό του λίγο πριν την εκτέλεσή του διαπαχωνισμών ο Άγιος του Αγώνα Ιάκωβος Πατάτσος. Η γενιά που αγωνίστηκε το 1955, οι νέοι που έγιναν προσκύνημες στα φυλακισμένα μνήματα και τραγούδι στα κρυσφύγετα, είναι η πιο αγνή γενιά των Ελλήνων της Κύπρου. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ διασφαλίζει την εγρήγορση, τον προβληματισμό και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους ή προσπαθούν να την διαγράψουν ή να την αφισβητήσουν εκ των υστέρων, εις το όνομα της σύγχρονης αντίληψης χάνονται μέσα στην ατέρμονη πορεία του αδιφαγού χρόνου. Σήμερα το έθνος αναζητεί να βρει το χαμένο του είναι. Μια Κύπρος στον κλειό μιας νέας απειλής και μια λαβωμένη μάνα Ελλάδα δεν έχουν να φοβηθούν κανένα εκτός από τον κακό τους εαυτό. Ας ανατρέξουμε στα επίκαιρα μηνύματα που μας άφησαν ιερά παρακαταθήκη οι λεβέντες της ΕΟΚΑ και ας ορθώσουμε την πατριωτική μας υπερηφάνεια και ας αντισταθούμε στη νέα εισβολή των σύγχρονων κατακτητών. Όταν ο Άγγλος κυβερνήτης δελέαζε με μεγάλο χρηματικό ποσό τον ήρωα Κυριάκο Μάτση για να προδώσει, αυτός χτυπώντας τα χέρια του στο γραφείο του προσβαλόμενος απάντησε «Ου περί των χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Ο αγώνας δεν τελείωσε, γιατί ακόμα η Κύπρος είναι μια κατεχόμενη γη
με τον τουρκικό στρατό να κατέχει παράνομα το μισό νησί, με βλέψεις να το καταλάβει ολόκληρο, με όλα τα θέμητα μέσα και με τα απαθή βλέμματα των δίθεν Ευρωπαίων συμμάχων μας. Από τον Άι Γιώργη της Βιέννης αναβαπτιζόμεθα και νιώθουμε ιστορικά υπεύθυνοι για το μέλλον του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στο έθνος μας. Με πίστη στον τίμιον αγώνα μας και οπλισμένοι με την υπερδύναμη της ορθοδοξίας του ελληνισμού και παρακαταθήκη τον ένδοξο αγώνα του 55, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Η ρωμιοσύνη ευθυνή, συνότσερη του κόσμου, κανένας ενευρέθηκε για να την εξυλείψει, γιατί σέπει την που τάψει ο θεμός μου. Η ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Η Κύπρος ποτίστηκε με αίμα των Αγίων, μαρτύρων και ηρών και έχει ευλογίαν Θεού να ζήσει ορθόδοξος και ελληνική. Πρόσδεση μόνο το σταυρό μας και αρχηγό μας τον Ιηγενή, ή να πεθάνουμε ή να χαρούμε μέσα στην Κύπρο την ελευθερία. Ωραίο όλα τα παιδιά. Ωραίο όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά της Κύπρου οι λεβέντες. Η Κύπρος θα λευθερωθεί με θέλημα Κυρίου. Ξύπνα καημένε μωράγια και σήκου το κεφάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι. Ξύπνα καημένε μωράγια, ξύπνα να είδεις ελευθερία. Κοιμούμαι με ένα όνειρο, ξύπνω με μια ελπίδα, πως θένα εδώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. Πως θένα εδώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να είδεις ελευθερία. Δύο ανακοινώσεις, να κάνω σύντομες.
θα γίνει απόψε καταληκτικός εσπερινός, μια που είναι εδώ ο συνοδριός, όπως θα είναι εδώ.